Το γήπεδο είναι στην Τραπετσόνα, μια συνοικία εδώ πέρα που έχει πολλά εργοστάσια, μικρομεσαία αστική τάξη. Το γήπεδο βρίσκεται πολύ σε μια συνοικία που είναι φτωχή, ζουν άνθρωποι φτωχοί, απλοί και εδώ είναι περισσότερο, λίγο χειρότερα τα πράγματα, όπως σε όλες αυτές τις πιο υποβαθμιμένες περιοχές. Το μόνο καλό είναι ότι έχει φτιαχτεί αυτός ο χώρος, είπαμε, το γήπεδο, πριν 2 χρόνια, όπως είπε και ο συνάδελφος, και κάπως εδώ πέρα κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό που σου είπα και προηγουμένως είναι ότι δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι στον Πειραιά. Πας και ο Πειραιάς από αθλητικούς χώρους. Για να μαζεύουν τα παιδιά να μπορέσουμε να τα τραβήξουμε από κάπου αλλού. Αυτό. Αυτό που είπατε τώρα στέλνει πολλά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Εσείς έχετε αναλάβει μια ομάδα, τον Αθλητικό Σύνδεσμο Κοφών. Παιδιά με ευαισθησίες έρχονται εδώ για να ξεσπάσουν, να ξεθυμάνουν, να χαρούν το παιχνίδι. Και εσείς είστε αυτός ο οποίος τους έχετε μίσει αυτό το άθλημα. Τι κάνετε για να τους προστατεύσετε, γιατί από ό,τι έχουμε δει εδώ πέρα, στην περιήγησή μας στο γήπεδο, δεν τηρούνται και τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή μπορεί κάποιος να χτυπήσει, κινδυνεύει και η σωματική του ακαιρεότητα. Κάποιο τάκλινγκ, κάποιο χτύπημα, πέσει κάτω, θα χτυπήσει άσχημα, γιατί έχει φύγει το κατσούκο, όπως είπαμε πριν. Όλα αυτά, πρωτοβουλίες δικές σας, δεν σας έχει βοηθήσει κανένας σε όλο τον Πειραιά, ούτε κάποιος δημοτικός φορέας, τίποτα. Κοιτάξτε, βασικά οι τραυματισμοί είναι περισσότερο από το περιβάλλοντα γύρω-γύρω χώρο. Αυτό το πράγμα, το πλαστικό καινούριος προτάπητας που μπαίνει, κάνει κακό γενικά στα πόδια των παιδιών, γιατί δεν απορροφά πολλούς κραδασμούς και επιβαρύνουν τα πόδια των παιδιών. Αυτό. Οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι από τους γύρω-γύρω περιβάλλοντες χώρους που δεν έχουμε πολύ χώρο. Τώρα το θέμα να μας έχουν βοηθήσει, όπως είπες, οι παράγοντες. Οι εκάστοτε που ανεβαίνουν, από αυτά που υπόσχονται, θα θέλαμε να κάνουν, αν όχι τα μισά, κάποια από αυτά που μας λένε. Μένουν δηλαδή όλα στο θα, έτσι. Όλα στο θα. Όσο γιατί... Και προεκλογικά να φανταστώ μόνο. Βέβαια. Εντάξει, αυτό είναι χρόνιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά πιστεύω ότι τον αθλητισμό πρέπει να τον προσέξουν περισσότερο. Γιατί, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, περνάνε πολλά μηνύματα. Αποφεύγουμε, φέρνουμε την νεολαία εδώ κοντά στο γήπεδο να ασχολείται και αποφεύγει κάποια άλλα πράγματα. Και αυτό θα ήταν καλό, να δώσουν κίνητρα στα παιδιά να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν. Γιατί δεν έχουν ούτε απολαβές ούτε τίποτα. Έρχονται για την πάρτι τους, γιατί το θέλουν και γιατί το χαίρονται. Ούτε λεφτά ούτε τίποτα. Υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που βάζουν χωρίς να παίρνουν. Και όλοι βάζουμε χωρίς να παίρνουμε. Τουλάχιστον να το απολαμβάνουν. Ναι, τουλάχιστον. Και να γίνεται σωστή δουλειά από τους προπονητές. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον, τώρα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο, να καλυτερεύσουν τα πράγματα.